Γιαννούλη, καλημέρα σας. Κυρία Φωτίου, να σας ρωτήσω από τα πολύ πρόσφατα το τι συνέβη εχθές. Εμείς εδώ είχαμε μια σύνδεση εχθές με τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ότι είναι απλήρωτοι και είχαν έρθει κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και βγάλαμε από εκεί μια ζωντανή σύνδεση. Αυτό μετά πήρε και άλλες διαστάσεις, κυρία Φωτίου. Πώς ξεκίνησε αυτό? Είχατε ένα ραντεβού μαζί τους, το οποίο ακυρώθηκε και στη συνέχεια εκείνοι κατευθύνθηκαν προς την Κουμουνδούρου, όπου είδαμε ότι υπήρξε μεγάλη ένταση, και θα έρθουμε και στο ζουμί του θέματος, γιατί διαμαρτύρονται. Κυρία Μιχελιδάκη, με αυτό το θέμα, όπως θα πούμε επί της ουσίας, και όπως είπαν και οι ίδιοι εργαζόμενοι όταν φύγανε από το Υπουργείο, εμείς ασχολιόμαστε πολύ εντατικά και έχουμε απαντήσει, νομίζω, αρκετά ικανοποιητικά για τους εργαζόμενους, όπως φάνηκε και μετά τις δηλώσεις τους. Απλά, ξέρετε, εγώ είχα ένα αίτημα από το βουλευτή μας, το Γιώργο τον Μπάτζα, να δω κάποιους εργαζόμενους από την περιοχή στην οποία εκλέγεται. Εγώ ούτε είχα ιδέα ότι υπάρχουν 100 εργαζόμενοι που επιθυμούσαν να με δουν, πρώτον. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στο πρόγραμμά μου, ζήτησα από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μπάτζα να μεταφέρουμε αυτή τη μέρα, διότι ακριβώς νόμιζα ότι είναι κάποιο τοπικό πρόβλημα, αν θέλετε. Δεν είχα ενημερωθεί, ούτε και ο ίδιος ο βουλευτής, όπως επικοινώνησα αργότερα, είχε ενημερωθεί για αυτή την κινητοποίηση, που πολύ καλά έγινε. Γιατί αλίμονο, ας πούμε, να μην δεχόμαστε και να μην... Κυρία Φωτίου, όμως αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, λένε ότι προσπαθούσαν να σας δούνε από τον Νοέμβριο, διότι δεν είναι όχι. και δύο μήνες, λέει, απλήρωτοι, ναι, είναι πάνω ακούστε, από 6 μήνες. Ναι. Όχι. Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει και τα ξέρουν και οι... Νομίζω δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μέσω των μέσων, μέσα από τα μίντια, ένταση εκεί που δεν υπάρχει. Όχι, εμείς πάμε να τις σβήσουμε, λοιπόν, να δώσουμε κάποιες εγώ απαντήσεις. Λοιπόν, ακριβώς, για να πω και δημόσια τι υπάρχει, γιατί πολλά γράφονται, λέγονται κτλ. Οι εργαζόμενοι πήγαν στην Κουμουνδούρου. Με πήραν από την Κουμουνδούρου και μου είπανε, πρέπει να δεις, γιατί είναι 100 άνθρωποι εδώ. Είπα πολύ ευχαρίστως. Το πρόγραμμά μου είναι αυτό και αυτό. Τις 4 η ώρα θα τους δω. Όπερ και έκανα. Τις 4 η ώρα ήρθαν λοιπόν εδώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όπως ξέρετε, τα ΕΣΠΑ, το προηγούμενο ΕΣΠΑ, αν θέλετε, πριν από τούτο, το 14-20, για ορισμένες δομές, όπως για τις δομές της φτώχειας, έλυγε το Σεπτέμβριο του 2015. Σωστά, δηλαδή έλυγε 31 Σεπτεμβρίου του 2015. Ναι. Όπως θυμάστε καλά, τα νέα ΕΣΠΑ, και όπως ξέρετε μάλλον και θα επιμείνω σε αυτό, ενώ έπρεπε να έχουν αρχίσει από το 14, τα ΕΣΠΑ συνήθως αρχίζουν να προετοιμάζονται 4 χρόνια νωρίτερα, το 10, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μας άφησε κανένα σχεδιασμό για τα καινούργια ΕΣΠΑ. Λοιπόν, μέσα στην φασαρία του καλοκαιριού δεν υπήρξε μέριμνα, και εδώ είναι το δικό μου πρόβλημα, και ζήτησα συγγνώμη από τους εργαζόμενους, να επεκταθεί το πρόγραμμά τους μέχρι 31 Δωδεκάτου του 15 πάντα, και αυτούς τους επιπλέον μήνες να τους πληρωθούν οι άνθρωποι κανονικά, όχι πια από το ΕΣΠΑ, αλλά από κρατικά χρήματα. Μάλιστα. Αυτό το έκανα μόλις ακριβώς ήρθα στο Υπουργείο τη δεύτερη φορά. Δηλαδή, και αυτό έχει νόημα να το κρατήσετε, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ακριβώς γιατί ήταν το κατεπήγον. Δεν μπορούσα να περιμένω και με αναδρομική ισχύ. 8 Δεκάτου ψηφίζουμε την επέκταση του προγράμματος και ψηφίζουμε, δηλαδή δεν ψηφίζουμε, περνάμε με ποινιπή που κυρώσαμε μετά, ώστε όλες οι δομές, συγκεκριμένα έχουμε 204 δομές και 900 περίπου ανθρώπους, να μπορέσουν να πληρωθούν
τους υπόλοιπους μήνες μέχρι 31 12. Κυρία Φωτίου, καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στις κοινωνικές δομές και προσπαθούν να βοηθήσουν και δουλεύουν για την ανθρωπιστική κρίση, περνάνε και οι ίδιοι μια τέτοια κρίση. Δηλαδή, κυρία Μιχελιδάκη, εμάς είναι οι δομές αυτές. Έδινε μια εικόνα ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν. Και με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά όταν το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, που κατέβηκαν προς την Κουμουνδούρου και βέβαια αντιμετώπισε όλο αυτόν τον κόσμο, κάποια στιγμή που ήταν πάνω σε ένταση η κουβέντα, τους είπε ότι ήρθατε εδώ για να κάνετε σοου μπροστά στην κάμερα. Νομίζω ότι αυτό ξεφεύγει από τα όρια του να καταλαβαίνει μια κυβέρνηση της αριστεράς έναν άνθρωπο που είναι απλήρωτο και είναι απλήρωτος και είναι εργαζόμενος επί 6-7 μήνες. Ότι πώς θα ζήσει. Κυρία Μιχελιδάκη, αναπαράγεται πράγματα που δεν χρειάζονται και θα σας πω γιατί. Yeah. Γιατί δεν θα αρχίσουμε τώρα να λέμε ποιο ήταν το στέλεχος της αριστεράς που το είπε αυτό, τι είπε στην κάμερα και ούτω καθεξής. Εδώ έχετε μένα. Απέναντί σας, ναι. Είμαι ακριβώς ο άνθρωπος που θεωρεί τις δομές φτώχειας κατεπίγουσα σημασίας για το κράτος και θα σας πω τι έκανα ακριβώς για αυτές τις δομές φτώχειας. Πότε θα πληρωθούν? Περιμένετε, σε 15 μέρες θα έχουν πληρωθεί, yeah, για τους προηγούμενους 3 μήνες. Μάλιστα. Γιατί αυτό που έμεινε ανοιχτό, mm-hmm, ήταν οι μήνες ακριβώς Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Mm-hmm. Όταν λοιπόν υπογράψαμε, κάναμε αυτή την ποινική και δώσαμε την παράταση, τα χρήματα ήταν 2.890.000, τα οποία εγγράψαμε αμέσως στον κρατικό προϋπολογισμό να τα πληρώσει. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρετε, κυρία Μιχελιδάκη, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, επειδή αναζητάτε την ουσία και από ό,τι καταλαβαίνω υποτιμάτε και τις πολιτικές προεκτάσεις που έχουν αυτές οι αντιδράσεις και οι διενέξεις, εγώ θα επιμείνω ότι αυτό που περιγράψατε, ότι ο κύριος Πάντζας σας πήρε τηλέφωνο να δείτε μια ομάδα ανθρώπων, δεν ακούγεται και πολύ δόκιμο και πολύ ορθό. Έχει ίσως και κάποια στοιχεία παραγοντισμού, αλλά αυτό είναι μια άλλη στάξη συζήτηση. Καμία σχέση. Επί της ουσίας. Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι, κύριε Γιαννούλη, κάντε μου τη χάρη, όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου έρχονται εδώ. Ναι, ακούστε με. Ναι. Καλά, ακούστε με. Όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Αυτοί, ναι, έρχονται στο Υπουργείο με συγκεκριμένα αιτήματα και αυτή είναι η δουλειά ενός Υπουργείου, να απαντάει στους βουλευτές. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάτε να το εκτρέψετε αυτή τη στιγμή. Σας εξήγησα ακριβώς τι συνέβη, ποια ήταν η παρανόηση. Ναι. Ορίστε. Ξαναπέστε μου, κύριε Γιαννούλη, τι λέτε. Να μην έχει εκτραπεί. Λέω μακάρι να μην υπάρχει εκτροπή στην αντίληψη αυτού που περιγράφουμε. Δεν έχω καμία αιμονή να ερμηνευτεί διαφορετικά. Θέλω να καταλήξω. Μπράβο. Αλλού, κυρία Φωτίου. Λοιπόν, υπενυχθήκατε. Θέλετε να πω τα γεγονότα ή θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό από όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε. Υπενυχθήκατε ή καταγγείλατε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός ή δεν υπήρχε σχεδιασμός για αυτές τις δράσεις. Ξαναθυμίζω ότι αυτές οι δράσεις αφορούν ανθρώπους που πονάνε πραγματικά. Αυτό που, μπράβο, δεν έγινε και κατηγορείται την κυβέρνηση την προηγούμενη ότι δεν έκανε, εσείς το κάνετε τώρα? Βεβαίως. Σχεδιάζετε δράσεις για τον, μπράβο, πολλαπλασιασμό. Κύριε Γιαννούλη. Λέτε. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Γιαννούλη, γιατί αυτό έχει σημασία. Και έκανα και δύο κινήσεις. Κάντε το όμως. Όχι, ακούστε με λιγάκι. Να το πω λοιπόν. Τα ΕΣΠΑ, ξέρετε γιατί τρογόντουσαν μονίμως στην Ελλάδα και δεν αφήσαν τίποτα πίσω? Γιατί προκυρισσόντουσαν την τελευταία στιγμή. Το ξέρετε? Ότι προκυρισσόντουσαν την τελευταία στιγμή. Και μάλιστα το ξέρανε το πρόγραμμα κάποιοι εκλεκτοί. Ξέρετε εσείς ότι Δήμος κοντά στην Κοζάνη είχε από το προηγούμενο πρόγραμμα 5 κηφοί. Ξέρετε τι είναι τα κηφοί? Είναι κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Πανάκριβα. Κάνουν 200 χιλιάρικα το χρόνο το καθένα από αυτά. Ξέρετε πόσο πληθυσμό έχει αυτός ο Δήμος? 18.000. Δεν μου λέτε, είναι όλοι γεροί? Λοιπόν, επειδή αυτό το πάρτι τελειώνει με μας. Επειδή λοιπόν αυτό το αυτά πάρτι τελειώνει με εμάς, οι αρχές τα ξέρουν, έτσι που η σας το λέω, τα ξέρει, κυρία Φωτίου.
Με συγχωρείτε, όλα γιατί από τον τα πράγματα. Σας καταλαβαίνω μια ένταση, αλλά δεν με φοβίζει ούτε με τρομάζει η ένταση. Το θέμα είναι. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Τα λύνονται... Δεν θέλω να σας τρομάξω, κύριε Γιαννούλη. Θέλω να καταλάβετε. Αυτά τα πράγματα λύνονται στη δικαιοσύνη όταν υπάρχει παραβατική ακούστε συμπεριφορά. Ακούστε να σας πω. Δεν υπάρχει καμία παραβατική συμπεριφορά όταν ένας δήμος μέσα από τα ΕΣΠΑ. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε με. Μην μιλάμε και οι δύο. Όταν ένας δήμος μέσα από τα ΕΣΠΑ πάρει παραπάνω δομές, αυτή είναι η διαδικασία του ΕΣΠΑ, κύριε Γιαννούλη. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν πλέον της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων που τόσα χρόνια δεν σχεδιάζουν τα ΕΣΠΑ. Τι κάναμε εμείς λοιπόν επί τρεις μήνες? Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος και Ιανουάριος τα στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς έγκριση. Ναι. Σε συντονισμό με τον κύριο Χαρίτση, σε συντονισμό με τους περιφερειάρχες, γιατί τα χρήματα είναι στις περιφέρειες για να δοθούν στους δήμους για τις δομές φτώχειας. Επί τρεις μήνες σχεδιάσαμε τις δομές φτώχειας με ανοιχτές διαδικασίες. Αποτέλεσμα, στο νέο ΕΣΠΑ όλοι θα ξέρουν εκ των προτέρων ποιες δομές χρηματοδοτούνται, πού χρηματοδοτούνται, πόσα άτομα θα πάρουμε. Μάλιστα. Και επειδή μέχρι να γίνει το νέο ΕΣΠΑ, ναι, πάει Ιούνιο, γι' αυτό ήδη στα Βοσκοτόπια επεκτείναμε το πρόγραμμα των σημερινών συμβασιούχων, αυτών που εργάζονται, μέχρι τον Ιούνιο, κυρία τέλος Φωτίου, Ιουνίου. Βοηθήστε μας, ναι, λίγο να καλύψουμε και άλλα θέματα, μια που σας να πω ένα σήμερα, δευτερόλεπτο, σημαντικό, να πω ένα δευτερόλεπτο, έτσι, ναι, ναι. Ότι από κρατικά λεφτά λοιπόν πάλι, από κρατικά χρήματα πάλι, όχι από ΕΣΠΑ, θα καλύψουμε αυτή την περίοδο για όσους εργάζονται, και γι' αυτό η συγκεκριμένη ομάδα χτες και άνθρωποι από τις δομές φτώχειας είπαν αυτά που είπαν όταν βγήκανε. Έτσι, τα οποία δεν τα βλέπω να τα αναμεταδίδεται. Ότι δηλαδή πράγματι θα πληρωθούμε σε 15 μέρες, πράγματι σχεδίασε μέχρι τον Ιούνιο να μας καλύψει από κρατικά χρήματα. Θα κρατήσετε, πράγματι, θα τους κρατήσετε όλους τους συμβασιούχους στις θέσεις τους? Ακούστε, κυρία Μιχελιδάκη. Ναι. Ναι. Μέχρι τον Ιούνιο όλοι θα είναι στις θέσεις τους και βρήκαμε 6.900.000 από τον κρατικό προϋπολογισμό που δεν τα έχουμε κάθε φορά, αλλά τα βρίσκουμε γιατί πρέπει να τα βρούμε, ναι, για να πληρώνουμε όλους τους συμβασιούχους. Το νέο ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε, με τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ γίνεται πρόσληψη με όρους ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Όλοι, άρα μέχρι τον οι συμβασιούχοι σήμερα και μετά ουσιαστικά μπαίνετε στη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Αυτό μας λέτε. Όχι, θα έχουν ήδη μπει στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, ναι. Θα έχουν μοριοδοτηθεί. Συζητήσαμε πάρα πολύ τη μοριοδότησή τους, γιατί μας ενδιαφέρει η εμπειρία τους να μην πάει χαμένη. Και εκτός των άλλων, εμείς αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάζουμε τις δομές φτώχειας. Από εκεί που ήταν 200, τις κάνουμε 470. Μάλιστα. Μαζί με αυτό τα κέντρα κοινότητας. Παράλληλα, και από εκεί που ήταν. Αυτό θα λειτουργήσει παράλληλα με το παράλληλο πρόγραμμα? Θα είναι επικουρικά το ένα με το άλλο? Γιατί είναι και μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία το παράλληλο πρόγραμμα. Για περιμένετε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ μιλάμε για το σχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Του ΕΣΠΑ, μάλιστα. Το ΕΣΠΑ πρέπει λεγόμενο να σχεδιάζεται με διάβγεια, με συμμετοχή των περιφερειών, πάμε με συμμετοχή λίγο και των στο δήμων, παράλληλο πρόγραμμα, αυτό κυρία Φωτίου. Στο τέλος δεν θα προλάβουμε αυτό να το πούμε, και είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο το χειρίζεστε και θα θέλαμε πραγματικά να μας δώσετε έτσι τις λεπτομέρειές του. Εγώ γιατί διαβάζω σήμερα, και πείτε μου αν είναι αληθές, ότι από το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας εξαιρούνται και κάποιοι τρίτεκνοι πολύτεκνοι που μπορεί να έχουν ένα ετήσιο εισόδημα, όπως διαβάζω εδώ, 7.345 ευρώ, και συγκεκριμένα λέει μπορεί να βρέθηκε ότι είχαν και 2.000 σε καταθέσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται να πάρουν
το πρόγραμμα αυτό για τις οικογένειές τους που έχουν κάνει και αυτά τα παιδιά και συμβάλλουν στο δημογραφικό μας τεράστιο θέμα. Το είδα αυτό το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου και μου προκαλεί, ας πούμε, θλίψη. Το πώς ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο το κάνουν, ας πούμε, πάλι έβαλε κόφτη Φωτίου κτλ. Ναι. Πρώτον, τι είναι το ΤΕΒΑ, κυρία Μιχελιδάκη? Το ΤΕΒΑ είναι 330 εκατομμύρια του Ταμείου Οπόρων, πάλι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ήταν πάλι από το 2014 έπρεπε να τρέχει. Δεν υπήρχε τίποτα όταν εγώ ήρθα εδώ και εγκαταστάθηκα. Λοιπόν, και έπρεπε να βάλουμε κριτήρια για όλη την Ελλάδα, για τους άπορους. Για τους άπορους. Ναι. Τα κριτήρια για τους άπορους, κυρία Μιχελιδάκη, τα είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση πολύ πιο χαμηλά από αυτά που βάλαμε εμείς. Δηλαδή, για την ακρίβεια, σας λέω εδώ ότι για τετραμελή οικογένεια η προηγούμενη κυβέρνηση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με αυτά όριζε την ακραία φτώχεια, γιατί το ΤΕΒΑ αφορά την ακραία φτώχεια, κυρία Μιχελιδάκη. Ναι. Λοιπόν, είχε βάλει λοιπόν η προηγούμενη κυβέρνηση για την ακραία φτώχεια 4.800 το χρόνο. Εμείς βάλαμε 6.300. Και εμείς βάλαμε αντίστοιχα, δηλαδή αυξήσαμε αυτά τα ποσοστά. Τι κάναμε μετά? Μετά κάναμε το εξής. Ανοίξαμε μια πλατφόρμα με ενιαία κριτήρια για να δούμε τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ. Αυτοί λοιπόν πώς ενεγράφησαν σε αυτή την πλατφόρμα με διασταύρωση όλων των στοιχείων τους? Και εδώ είναι άλλη μια παραποίηση. Η Φωτίου λέει φορολογείται επιδόματα, τα οικογενειακά. Ναι, θα ήθελα να σας κυρία ρωτήσω κυρία Μιχελιδάκη, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν δηλώνεται ένα επίδομα στο κράτος, ξέρουμε ποια φορολογούνται από αρχαιωτά των χρόνων, από τις προηγούμενες δηλαδή κυβερνήσεις, μέχρι σήμερα. Αυτά που δεν φορολογούνται είναι των ΑΜΕΑ, των ατόμων με αναπηρία. Όλα τα άλλα επιδόματα που παίρνουμε και τα οποία είναι γύρω στα 150 με 180 επιδόματα φορολογούνται, κυρία Μιχελιδάκη. Ναι, τώρα, αυτό κυρία, είναι το ένα στοιχείο. Αν το δικαιολογεί η δική σας λογική να φορολογείται ένα επίδομα που δίνεται σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στα όρια της και υπερβαίνει και τα όρια της φτώχειας. Αλλά ίσως να μην είναι και δικό σας θέμα αυτό, κυρία Φωτίου. Σας είπα και πριν, δεν είναι δικό μου θέμα, αλλά προφανώς θα απαντήσω. Ναι. Σας είπα και πριν ότι η ακραία φτώχεια, δυστυχώς, εμείς βρήκαμε στο ΤΕΒΑ με ανεβάσατε το όριο, κριτήρια, το καταλάβαμε, ναι, από τις 400.000 άτομα. Μάλιστα. Ακούστε με τώρα κάτι, κυρία Μιχελιδάκη, γιατί πρέπει και αυτό να το καταλάβετε, για να δείτε γιατί είναι σπέκουλα αυτό το πράγμα που μάλιστα, γίνεται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι το ΤΕΒΑ δίνει το χρόνο? 45 εκατομμύρια. Πέρυσι εμείς τα δώσαμε, κάναμε τις προμήθειες και σήμερα οι 57 συμπράξεις δίνουν τα τρόφιμα για τα περσινά, ναι, ενώ δεν είχε απορροφηθεί μία. Τα λεφτά του 2014 που δεν απορροφήθηκαν, 45 εκατομμύρια και άλλα 45 φετινά, θα δοθούν για το 2016 επιπλέον. Κάντε όμως, κυρία Μιχελιδάκη, μία διαίρεση που είναι επονίδιστη και είναι και, αν θέλετε, επώδυνη. Τα 45 εκατομμύρια δια τους 400.000 δικαιούχους επί 12 μήνες. Αυτό που θα βρείτε είναι φοβερό. Τι μπορεί να παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι κάθε μήνα από τρόφιμα. Επομένως, ναι, όπως καταλαβαίνετε, το όριο της φτώχειας στη χώρα μας είναι τρομακτικό. Υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλι κοστολογημένο και το οποίο να ξέρετε από πού θα το βρείτε για το παράλληλο πρόγραμμα? Γιατί η αντιπολίτευση συχνά την ακούμε και λέει ότι δεν έχετε τέτοιο κονδύλι. Συζητάτε για ένα παράλληλο πρόγραμμα χωρίς ουσιαστικά να έχετε τα λεφτά, ή τα λεφτά που θα βρείτε θα είναι πάρα πολύ λίγα. Και με αυτό να κλείσουμε, ακριβώς, κυρία Φωτίου. Ναι. Ελπίζω, κυρία Μιχελιδάκη, επειδή σας ξέρω και εσάς και τον κύριο Γιαννούλη πόσο εύστοχοι δημοσιογράφοι είστε, να κάνετε την ίδια ερώτηση στην αντιπολίτευση όταν σας λένε να πάρουμε πίσω το νομοσχέδιο το ασφαλιστικό και δεν τους ρωτάτε ποτέ εσείς τι προτείνετε σε σχέση με αυτό που υπογράψατε στο μνημόνιο να κοπεί ένα δις, το ρωτάμε, κυρία Φωτίου, 1,8 δις. Ναι. Γιατί τότε θα βλέπατε,
θα βλέπατε ότι για να μαζευτεί το 1,8 δις μόνο όπως το λέει ο Μητσοτάκης μαζεύεται. Δηλαδή με την εφαρμογή της μηδενικής ρήτρας, που σημαίνει να κοπούν όλο το ΕΚΑΣ και όλες οι επικουρικές, με σημαίνει με το να φορολογηθούν όλα τα επιδόματα. Εσείς και όλες οι επιδοτήσεις των αγροτών. Εσείς έχετε πρόγραμμα, κυρία Φωτίου, έχετε εξασφαλίσει λοιπόν, συγκεκριμένο κονδύλι. Εμείς, ναι. Βεβαίως, κυρία Μιχελιδάκη, να πω ποιο είναι το παράλληλο πρόγραμμα στη δική μου περιοχή. Τα χρήματα ποια είναι, κυρία Φωτίου, τα χρήματα ποια είναι, το με παράλληλο πρόγραμμα. Με τον ίδιο τρόπο, εγώ, κυρία Μιχελιδάκη, μέσα στον Απρίλιο θα ξεκινήσω πάλι δύο μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η μία είναι η πρώτη εφαρμογή του τελικού προγράμματος που θα επεκταθεί 1η-1η-17 όσον αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως λέγανε οι παλιοί, ή όπως το λέμε εμείς, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, γιατί σιγά μην είναι ελάχιστο. Είναι τίποτα αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι θα ανοίξουμε τον Απρίλη τη διευρυμένη εφαρμογή του προγράμματος που μετά 1η-1η-17 θα την κάνουμε σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Mm. Και θα μας κοστίσει περίπου 1 δις. Άρα, ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρία Μιχαλιδάκη, καλό, είναι η ερώτηση που θα βρείτε αυτό το δις. Και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε. Το δεύτερο, εγώ θα ανοίξω επίσης την ίδια μέρα και την πλατφόρμα για την ανθρωπιστική κρίση. Γιατί για τους δήμους που δεν θα είναι στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης δεν υπάρχει safety net, δηλαδή δίχτυ στοιχειώδης ασφάλειας ή προστασίας. Και επομένως θα ανοίξουμε την ίδια μέρα. Μάλιστα. Αυτά είναι πολλά λεφτά και η κυβέρνησή μας θα τα βρει. Γιατί πέρα ένα κομμάτι του παράλληλου προγράμματος για φέτος είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η μεγάλη αναθεώρηση την οποία ετοιμάζουμε από ένα κράτος επιδοματικό. Κυρία Φωτίου, να σας παρακαλέσω πολύ να έρθετε μια μέρα εδώ να τα πιάσουμε και πιο αναλυτικά, γιατί τώρα πραγματικά πιεζόμαστε. Είναι και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τούσκ και τώρα με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να μεταδίδουμε εικόνα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ δεν ήρθα γιατί είναι μέσα στη μέρα. Το καταλαβαίνω και σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις. Και σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ξεδιαλύνω μερικά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φωτίου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό.